Περπατώντας στα καντούνια της Λευκωσίας, μπορείς να δεις αυτό εδώ το αντικείμενο. Τι είναι και τι συμβολίζουν οι αριθμοί που είναι χαραγμένοι επάνω του. Είναι ένα εικαστικό έργο το οποίο ονομάζεται υπέρβαση. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το έργο «Υπέρβαση» είναι δημιούργημα των Νίκου Κουρούση και Κωνσταντίνου Καλησπέρα. Δημιουργήθηκε και εγκαταστάθηκε στην όψη του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών Λευκωσίας της Παλιάς Ηλεκτρικής το 2012 στο πλαίσιο ενός μεγάλου εικαστικού project με την ευκαιρία της Κυπριακής Προεδρίας τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ήταν όμως στην πραγματικότητα το συγκεκριμένο βαγόνι πριν μετεξελιχθεί σε έργο τέχνης? Το έργο αυτό, το οποίο πλέον αποτελεί μόνιμο στοιχείο της Παλιάς Ηλεκτρικής, είναι ένα παλιό τρέιλερ τηλεπικοινωνιών των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο για αρκετά χρόνια ήταν εγκαταλελειμμένο κοντά στην πράσινη γραμμή. Η έμπνευση για αυτό το έργο προήρθε από αυτό το αντικείμενο που είναι σαν ένα γραφείο, αν θέλεις, που είχε κατασκοπευτικά στοιχεία μέσα. Ήταν ένα αντικείμενο το οποίο είχε καταγράψει την ιστορικότητα, αν θέλετε, της πόλης, οπότε σκοπός μας ήταν να το χρησιμοποιήσουμε και να το μεταλλάξουμε σε έναν έργο τέχνης. Περνώντας από την περιοχή, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, σίγουρα θα παρατηρήσεις αυτούς τους αριθμούς. Στο κάτω μέρος της επιφάνειας του έργου, η οποία είναι κατασκευασμένη από καθρέφτη, είναι χαραγμένα τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, όπου ο επισκέπτης, περνώντας από κάτω και κοιτάζοντας προς τα πάνω, βλέπει τον εαυτόν του διαμέσω των ψηφισμάτων. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τούτη τη σχέση του αντικειμένου των Ηνωμένων Εθνών με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που βλέπετε απέναντι, το οποίο πιστεύω ότι είναι ένα σημείο αναφοράς. Στην ουσία αναφέρεται στα θέματα της παρατήρησης, στα θέματα της ασφάλειας και βέβαια τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών που αποτελούν τους αριθμούς οι οποίοι προβάλλονται στο έδαφος, έχουν άμεση σχέση με το σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό και δυστυχώς το άλυτο πρόβλημα του Κυπριακού, το οποίο βιώνουμε εδώ και τόσα χρόνια.